ξέρεις ότι κάτι θα πάει καλά όταν ξεκινάει με βαλίτσα και σε αεροδρόμιο. Είτε σε αμάξι, ή και λιμάνι, ή κτέλ, εν πάση περιπτώσει. Το Ποζιτάνο, που ήταν και η πρώτη μας στάση, μπορείς να το χαρακτηρίσεις και μια πολύχρωμη Σαντορίνη. Θες ότι είναι και αυτό χτισμένο πάνω σε έναν τεράστιο βράχο? Θες ότι μου έδινε κατά κάποιο τρόπο τα ίδια vibes? Δεν ξέρω. Πάντως την πρώτη μέρα είχα οριακά χαζέψει από το τοπίο, κοιτούσα γύρω μου σαν μαγεμένη. Η πρώτη ψυχρολουσία ήταν όταν έπρεπε να κατέβουμε 500 σκαλιά και να ανέβουμε μετά στην επιστροφή από την παραλία άλλα 500 για να επιστρέψουμε στο ξενοδοχείο. Με ντάλα ήλιο και χωρίς σχεδόν καθόλου δυνάμεις και αντοχές, καθώς έχουν εγκαταλείψει μετά από ένα πολύ ωραίο μπάνιο. Παρ' όλα αυτά η θάλασσα μας δικαίωσε, νομίζω μόνο και μόνο επειδή πήγαμε νωρίς. Δηλαδή 9.30 ώρα ήμασταν στην παραλία και καθώς παρατήρησα μετά τις 12, το νερό ξεκάθαρα βρώμησε, καθώς μαζεύτηκε πάρα πολλοί κόσμος στην παραλία. Εδώ χαιρόμαστε γιατί είναι ό,τι πιο κοντινό βρήκαμε σε φρέντο εσπρέσο. Ήταν ένα χτύπητο. Και ενώ η θάλασσα μετά το μεσημέρι μας στεναχώρησε λιγάκι, το ρίξαμε στα σπρίτζ. Δεν έχουμε ανάγκη τη θάλασσά τους, ε! Μόνο το Aperol και την πίτσα και τις μακαρονάδες. Και τα ραβιόλι. Νομίζω με έχει βαρέσει λίγο. Τα Aperol πιστεύεις θα πιούμε σήμερα? Άλλα τρία. Άλλο ένα. Έχουμε πιει ήδη δύο. Άλλο ένα. Όχι, θα έχουμε να πιούμε πολλά. Πολλά. Pinky promise. Την επόμενη μέρα αποχαιρετήσαμε για λίγο το Ποζιτάνο και περάσαμε τη μέρα μας στο Κάπρι. Είχαμε μεριμνήσει και είχαμε κλείσει μια κρουαζιέρα αρκετό καιρό πριν, μιας και όλες οι κρουαζιέρες έβγαιναν sold out η μία μετά την άλλη. Γεια σου Ιταλία! Από δεν φεύγουμε! Και ενώ ο κόσμος στο Κάπρι ήταν άπειρος και η θάλασσα δεν σε ενέπινε καθόλου να βουτήξεις, νομίζω μας δικαίωσαν οι βουτιές και το κολύμπι που κάναμε στα νυχτά. Κάναμε αρκετές στάσεις, η αλήθεια είναι, με το καραβάκι. Τα νερά εκεί ήταν κρυστάλλινα, καταγάλανα. Και εννοείται, επιστρέφοντας στο Ποζιτάνο, το τοπίο ήταν για ακόμη μια φορά καθυλωτικό. Εδώ το ζω πάρα πολύ. Και εδώ λίγο ακόμα. Εδώ το Model Material Γιώργος αποχαιρετά το Ποζιτάνο. Και ενώ πήραμε το ferry boat για Σαλέρνο, ακολουθεί ένας μονολογός μου. Αγαπημένο πράγμα σε ταξίδια, είτε είναι σε καράβι, είτε είναι σε αυτοκίνητο, είτε είναι οτιδήποτε, είναι να κάνω βίντεο κλιπ. Τώρα είμαι σε βίντεο κλιπ. Και αυτός. Αυτός είναι rockstar. Πριν από λίγο βγήκα έτσι στο κατάστρωμα και μήπω το τοπίο και άγω Ελλάδα Del Rey. Τι το κλειπ. Πάει. Αν περπατάς, πρέπει να περπατάς αργά. Αν κοιτάς έξω από το παράθυρο, πρέπει να έχεις και ένα άλογο ύφος. Πρέπει να έχεις λίγο μελαγχολικό βλέμμα. Και από το Σαλέρνο πήραμε το τρένο για Ρώμη. Ήταν η πρώτη φορά που επισκέφτηκα τη συγκεκριμένη ευρωπαϊκή πρωτεύουσα, αλλά μετά από όσα είδα και όσα πρόλαβα να καταλάβω από τον τρόπο ζωής της, θα επέστρεφα ξανά και ξανά. Κάναμε γύρω στα 18.000 βήματα καθημερινά και παρά το γεγονός ότι τη μέρα στο Βατικανό είχα κουραστεί πάρα πολύ και γκρίνιαζα όλη μέρα, δεν θα ήθελα να έχω διανύσει ούτε μέτρο λιγότερο.
Εντάξει, ανταμοιβή μου στο τέλος της μέρας και στο ενδιάμεσο ήταν πολλά ζυμαρικά και πολλές πίτσες και παγωτά. Τώρα αν βρεθείς στη Ρώμη, προτείνω να επιφύλακτα να φας σε ένα μαγαζί, νομίζω είναι από τα παλαιότερα με ζυμαρικά στη Ρώμη. Λέγεται Osteria da Fortunata και από όλες τις μέρες μας στην Ιταλία ήταν το καλύτερο γεύμα μας. Σε ευχαριστώ αν είδες το βίντεο μέχρι εδώ και εύχομαι καλό υπόλοιπο καλοκαιριού.